Θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, για τις μυροφόρες και το ρόλο της γυναίκας στην Εκκλησία θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τη δόκτωρα Αρετή Δημοσένους κανονολόγο. Καλό σας απόγευμα, κυρία Δημοσένους. Καλό απόγευμα, κυρία Φλωρίδου. Κάθε καλό. Και σε εσάς το ίδιο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από κάτι άλλο από αυτό που έχω προαναγγείλει ως θέμα συζήτησης. Θα ήθελα να μου πείτε για τις εξαγγελίες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων και που επιτρέπουν πλέον την μετάβαση των πολιτών των πιστών στις εκκλησίες υπό προϋποθέσεις και ελεγχόμενα ασφαλώς. Αυτό είναι καλό, είναι πολύ καλό, γιατί όλοι θέλαμε να πάμε λίγο στην εκκλησία, έτσι δεν είναι? Βέβαια δεν μπορούμε να πάμε πολύ, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε πολύ μέσα. Όμως σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Και ξέρετε, κυρία Φλωρίδου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί παίρνω και εγώ πολλά μηνύματα. Ο κόσμος μπροστά σε μια πανδημία ή σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε απλοί πολίτες. Πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Δεν είναι όπως νομίζουν μερικοί ότι ήρθε μια άσχημη εποχή και πρέπει να κάνουμε, να αντιδράσουμε. Δεν είναι ακόμα τέτοια εποχή. Κατανοείτε τι εννοώ. Οπότε εφαρμόζουμε τα μέτρα και περιμένουμε. Βέβαια, αφού οι εκκλησίες είναι ανοιχτές, μπορεί κάποιος να πάει να κάνει την προσευχή του. Μπορεί να γράψει και μνημόσυνο. Μπορεί να γράψει και ορτή. Άρα τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Βέβαια, χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί τη μια φορά λένε δεν χρειαζόμαστε μάσκες, την άλλη λένε χρειαζόμαστε. Τη μια φορά λένε βάζουμε γάντια, την άλλη φορά λένε δεν βάζουμε. Όχι οι κυβερνώντες, ούτε η επιστημονική ομάδα. Όλοι μας γενικά λέμε κάτι το οποίο σήμερα ισχύει, αύριο δεν ισχύει. Οπότε για το καλό πρέπει να έχουμε ομοφωνία, να υπάρχει συνεννόηση, να υπάρχει παντού επιστημονικό επιστημοσύνη, αλλά και επιστημονικοφάνεια, δηλαδή να ταιριάζουν και τα δύο. Όπως εμείς οι θεολόγοι, δεν μπορούμε τη μια να λέμε πηγαίνετε στις εκκλησίες και την άλλη μην πηγαίνετε. Χρειάζεται μια ομοφωνία. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντική όμως αυτή η εξέλιξη, γιατί όλοι είχαμε νομίζω την ανάγκη της ατομικής προσευχής να μπούμε μέσα στο ναό, να ανάψουμε ένα κεράκι, να προσκυνήσουμε και να κάνουμε την προσευχή μας, κυρία Δημοσένους. Μα η προσευχή, κυρία Φθορίδου, η οποία γίνεται στον τόπο της λατρείας, είναι πιο δυνατή από την προσευχή στο σπίτι. Γιατί ο τόπος της λατρείας είναι εκεί που γίνονται τα μυστήρια. Υπάρχει το σώμα και το αίμα του Χριστού στην Αγία Τράπεζα. Οπότε είναι πολύ βασικό το ότι άνοιξαν οι εκκλησίες. Από την εκκλησία δεν μεταδίδεται τίποτα. Οπότε αυτό είναι πάλι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Όμως ο άνθρωπος προσεύχεται και από το σπίτι του, προσεύχεται και μόνος του, προσεύχεται όμως και με τους άλλους, διότι ο Χριστός είπε όπου δύο ή τρεις συμφωνήσουν στο εμόν όνομα και προσευχηθούν εις το εμώ όνομα, εγώ είμαι εν μέσω αυτών. Δηλαδή θεσμοθέτησε ο Χριστός την προσευχή στην εκκλησία, στο χώρο της λατρείας, η οποία είναι πιο δυνατή προσευχή από ότι προσευχή στο σπίτι. Όταν δεν έχουμε όμως άλλες επιλογές, θα αρκεστούμε έτσι στην προσευχή στο σπίτι. Ασφαλώς και αρκεστήκαμε. Λιβανίζουμε το πρωί, πίνουμε τον αγιασμό μας, όσοι έχουμε αντίδωρο τρώμε, κάνουμε το απόδειπνο, την πρωινή, την εωθινή προσευχή. Χάρηκα πολύ αυτές τις μέρες, διότι μου στείλαν μηνύματα πού να βρούμε την πρωινή προσευχή, πού να βρούμε την απογευματινή προσευχή. Δηλαδή με ρωτούσε κόσμος, προβληματιστήκαμε όλοι να βρούμε από το διαδίκτυο αυτά που χρειαζόμαστε, να μιλήσουμε με το Θεό. Η προσευχή δίνει προοπτική. Προοπτική στην Ανάσταση και στην αιωνιότητα. Η προσευχή κάνει τον άνθρωπο πιο δυνατό. Έχουν γίνει πολλές μελέτες και από το Ισραήλ. Γιατροί Ισραηλίτες, Ιουδαίοι στην πίστη, πολλές φορές λένε προσευχηθείτε στη δικιά σας θρησκεία. Γίνονται θαύματα κατά καιρούς που πάνε κάποιοι στο χατάστα και δεν υπάρχει προοπτική ανάρρωσης. Οι Εβραίοι γιατροί το λένε αυτό, ότι έχουν δει θαύματα στην Ορθόδοξη πίστη. Οπότε ναι, γίνεται και η αποθεραπεία πιο εύκολα, αντιμετωπίζονται και οι ιοί όπως και ο κορονοϊός πιο εύκολα όταν ο άνθρωπος πιστεύει και προσεύχεται. Αρκεί να μην το κάνει με φανατισμό, να μην το κάνει με θρησκοληψία, να το κάνει γιατί το θέλει, να το κάνει γιατί το πιστεύει.
Και αν κάποιοι δεν πιστεύουν, αυτό είναι, αν με επιτρέπετε να το πω, όπως εμείς σεβόμεθα τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, ποτέ δεν τους κατηγορούμε και δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση. Αυτές τις μέρες έχουμε δει τόσα πολλά στο διαδίκτυο εναντίον αυτών που πιστεύουν, εναντίον αυτών που ήθελαν να ανοίξουν οι εκκλησίες. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά διοντολογικό, γιατί μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τους άπιστους ή για αυτούς που έχουν ιδιαιτερότητες ή ειδικές προτιμήσεις. Ναι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και για τους πιστούς. Ναι, απλά οπότε δεν ήταν μόνο οι εκκλησίες κλειστές λόγω της πανδημίας. Ήταν τα πάντα κλειστά. Είχαμε ένα lockdown γενικό σε όλη τη χώρα. Σας ευχαριστώ που το λέτε και με βοηθάτε. Απλά όπως έχουμε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρχε ένας αγώνας πιστών και απίστων, σαν να και οι άπιστοι δεν είναι βαπτισμένοι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Δηλαδή έλεγαν, περιμένετε να πάτε στην εκκλησία. Κάποιοι έλεγαν, κολλάει από τη Θεία Ευχαριστία. Μα πώς κολλάει, αφού δεν κοινώνησαν ποτέ. Δηλαδή, όπως οι περιβαλλοντιστές ασχολούνται με τα θέματα του περιβάλλοντος και δεν θα πούν οι θεολόγοι, εάν δεν είναι περιβαλλοντιστές και αν δεν έχουν προτίμηση για την περιβαλλοντολογία, τι θα γίνει για τα θέματα τα περιβαλλοντικά. Έτσι και για τα θέματα τα εκκλησιαστικά, νομίζω, και να με συγχωρέσετε αν διαφωνείτε, πρέπει να μιλούν αυτοί που πιστεύουν. Διότι αν κάποιος δεν πιστεύει ότι από τη Θεία Κοινωνία συνδέεται με τον Θεό και είναι σώμα και αίμα Χριστού, δεν μπορεί να μας πει αν κολλά και η ασθένεια ή οποιαδήποτε ασθένεια από τη Θεία Κοινωνία, έτσι δεν είναι. Είναι σαν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν μπει ποτέ σε ένα πλατό, σε ένα στούντιο τηλεοπτικό και αρχίζουν να μας λένε πώς θα φτιαχτεί αυτό το στούντιο, έτσι δεν, αφού δεν έχουν μπει, δεν ξέρουν, δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Ναι, ναι. Απλά πολλές φορές υπάρχει αυτό που λέμε η επιστημονική κοινότητα, η οποία βασίζει τις γνώσεις της πάνω σε τεκμηριωμένες απόψεις, κυρία Δημοσένους. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν έχω δει στην επιστημονική κοινότητα της χώρας μας να υπάρχει κάποιος θεολόγος ή κάποιος Μητροπολίτης ή κάποιος που να έχει εμπειρία με τη Θεία Ευχαριστία. Εμπειρία κάθε Κυριακή, όχι να έχει κοινωνήσει μια φορά. Γιατί άλλο είναι η επιστημονικότητα και άλλο είναι η τεκμηρίωση. Στη θεολογία έχουν γίνει πολλές έρευνες. Κανείς ιερέας δεν έχει κολλήσει και κανείς πιστός δεν έχει κολλήσει κανένα νόσημα από τη Θεία Ευχαριστία. Και στις εβδομάδες αυτές που πέρασαν, έχουμε δει στο διαδίκτυο πολλή δεδήλωση της πίστης, όχι με την έννοια του ανοίγματος των εκκλησιών. Η Επιστημονική Επιτροπή αποφάσισε να κλείσουν οι εκκλησίες και όσοι πιστεύουμε στο Θεό το δεχθήκαμε. Είδαμε δεδήλωση της πίστης αναφορικά με το αν μεταδίδεται κάτι από τη Θεία Κοινωνία ή όχι. Αυτό δεν ανήκει στην επιστημονικότητα των επιδημιολόγων. Αυτό ανήκει στην επιστημονικότητα των θεολόγων και των καθηγητών της θεολογίας. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το συζητάμε για ώρα το θέμα αυτό. Ξέρετε όμως ότι μας πιέζει ο χρόνος να περάσουμε στις μυροφόρες. Κυρία Φλωρίδου, ναι. Με συγχωρείτε, ίσως μια άλλη φορά μπορούμε να έχουμε και κάποιο επιδημιολόγο από την Επιστημονική Επιτροπή. Αυτή τη σκέψη έκανα, κυρία Δημοσένους. Απλά δεν ήθελα να την πω στον αέρα. Να μην μας κλέβουν και τις ιδέες. Λοιπόν, πάμε στις μυροφόρες. Η Εκκλησία μας στιμά την δεύτερη Κυριακή του Πάσχα. Ήταν η προηγούμενη η Κυριακή. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιες ήταν οι μυροφόρες, πόσες ήταν, κυρία Δημοσένους, και ήταν οι γυναίκες οι οποίες ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το Γολγοθά. Σωστά? Σωστά. Οι γυναίκες οι μυροφόρες ήταν οι γυναίκες οι Απόστολοι. Ήταν όμως πατριαρχική κοινωνία, γι' αυτό δεν τονίζεται τόσο πολύ ότι υπήρχαν γυναίκες Απόστολοι και λέγονται γυναίκες μυροφόρες. Οι γυναίκες μυροφόρες λοιπόν πήγαν μέχρι τον Γολγοθά, δεν φοβήθηκαν, έμειναν μαζί με τον Χριστό. Η Παναγία ήταν κάτω από το Σταυρό του Χριστού και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι άλλες μυροφόρες ήταν λίγο παραπέρα. Ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η του Ιωσή, η Σαλόμη, η Μάρθα και η Μαρία οι αδερφές του Αγίου Λαζάρου. Οι γυναίκες των Αποστόλων, κάποιοι Απόστολοι ήταν παντρεμένοι, οπότε οι γυναίκες τους ακολουθούσαν τον Χριστό. Και αρκετές οι οποίες γνώρισαν τον Χριστό και είχαν βοηθηθεί από τον Χριστό. Για παράδειγμα η Σαμαρίτιδα και άλλες, οι οποίες είδαν ότι πραγματικά ήταν ο Ιησούς Χριστός και τον ακολουθούσαν και τον ακολούθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο Χριστός παρουσιάζεται πρώτα στις μυροφόρες, οι οποίες πήγαν, δεν πήγαν βέβαια όλες την Κυριακή το πρωί. Στο Ιουδαϊκό δίκαιο η Κυριακή το πρωί είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Το Σάββατο είναι η ιερή μέρα,
Σάββατα, Κύριο, το Θεό σου. Γι' αυτό και οι Ισραηλίτες μέχρι σήμερα λένε Σαββάτ, Σαλόμ. Να έχει την ειρήνη του Σαββάτου, λένε. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε και ενταφιάστηκε, οι μυροφόρες στενοχωρέθηκαν πάρα πολύ που ο δάσκαλος τους τοποθετήθηκε σε ένα μνημείο και αποφάσισαν να πάνε να τον αλείψουν με μοίρα, έστω μέσα στο μνημείο. Οπότε ξεκίνησαν μαζί με την Παναγία και πήγαν, αλλά ήταν πολύ μαραζωμένες ποιος τους έφευγε την μεγάλη πέτρα, τον λίθο που ήταν πάνω από το μνημείο. Και όταν έφτασαν εκεί, ο του θαύματος είδαν έναν άγγελο, ο οποίος τους είπε: Να, η πέτρα έχει φύγει. Ο Χριστός δεν είναι εδώ. Ο Χριστός πήγε στον Άδη. Η κόλαση λέγεται Άδης. Ο τόπος του μαρτυρίου των ψυχών των μη πιστών λέγεται Άδης στην Βίβλο. Πήγε εκεί, λέει, για να αναστήσει, να κηρύξει και εκεί. Οπότε δεν χρειάζεται να τον αλείψετε με μοίρα. Δεν είναι εδώ. Και χάρηκαν οι μυροφόρες. Η Παναγία ήταν συγκρατημένη και λίγο παραπέρα, όταν ξεκίνησαν να πάνε στο σπίτι τους, τους παρουσιάστηκε ο Χριστός. Και αμέσως η Παναγία προσκύνησε τα πόδια του και του είπε: Γιέ μου, της λέει, εγώ αναστήθηκα, μητέρα, πάω στον πατέρα. Και έτσι έγιναν οι πρώτοι Απόστολοι. Βέβαια, ο Χριστός παρουσιάστηκε 11 φορές μετά την Ανάστασή του και αναφέρουν οι Ευαγγελιστές που στην Γαλιλαία, στην Τιβεριάδα, στην πορεία προς Εμμαούς, παρουσιάστηκε και στους άνδρες Αποστόλους. Και γιατί όμως πρώτα στις μυροφόρες, κύριε Δημοσένους, υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια εξήγηση? Πολύ σας ευχαριστώ. Αυτό είναι εύστοχη ερώτηση. Γιατί οι μυροφόρες τόλμησαν. Ήταν επιλογή τους να μην φοβηθούν τους Ιουδαίους, τους σταυρωτές Ιουδαίους. Οι άνδρες, οι Απόστολοι φοβήθηκαν, διότι ήταν πολύ μεγάλο μαρτύριο, ναι, και γι' αυτό έφυγαν. Μόνο ο Ιάννης ο Θεολόγος έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω, οι άνδρες είναι πιο λογικοί, είναι πιο, ίσως κάποτε πιο τιμωρητικοί, δεν ξέρω, ήξεραν το σύστημα. Μιλούμε ότι ήταν πατριαρχία, απόλυτη πατριαρχία τότε. Οι γυναίκες έμεναν στο σπίτι, το βράδυ δεν κυκλοφορούσαν, ήταν μεγάλη τόλμη που οι μυροφόρες έμειναν στο Γολγοθά μέχρι αργά το βράδυ και μετά την Κυριακή το πρωί ξεκίνησαν να πάνε στον τάφο του Χριστού. Η γυναίκα τότε έπρεπε να μένει στο σπίτι. Ήταν και το Πάσχα των Ιουδαίων, έπρεπε να μείνει να μαγειρέψει. Οπότε ήταν τόσο πολύ τολμηρές, εφάρμοσαν τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως λέμε καλή ώρα εμείς σήμερα. Αλλά η πίστη τους ήταν πάνω από την απαγόρευση, πάνω από τον φόβο, ξεπέρασαν τον φόβο τους. Αυτό καλούμεθα και εμείς σήμερα, να ξεφοβηθούμε, να προσέξουμε, να προστατευθούμε, αλλά να ξεφοβηθούμε. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να είναι στο χωράφι του και να μαζεύει κεράσια και να φορεί τη μάσκα και τα γάντια. Ναι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Απόλυτα, απόλυτα κατανοητή. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι κάτω στην κουζίνα να μαγειρεύω και να φορώ γάντια και μάσκα γιατί υπάρχει κορονοϊός. Πρέπει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, να σκεφτεί ότι υπάρχει Ανάσταση. Συνεπώς, εγώ θα έλεγα ότι το γεγονός ότι ο Χριστός παρουσιάστηκε πρώτα στις μυροφόρες, αυτό αποτελεί τιμή, ιδιαίτερη τιμή για μας τις γυναίκες, δεν είναι? Πολύ σας ευχαριστώ. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και δείχνει την ιδιαίτερη θέση που έχει η γυναίκα στην κοινωνία. Γιατί πρόκειται περί της κοινωνίας. Τότε δεν είχε ιδρυθεί ακόμα η Εκκλησία. Ήταν ένα κοινωνικό γεγονός η ύπαρξη του Χριστού, ένα ιστορικό γεγονός, και η Σταύρωση του Πάρη ήταν ένα κοινωνικό γεγονός, τα μέτρα από την τότε κυβέρνηση των Ιουδαίων. Οπότε η γυναίκα επιλέγεται, επειδή η γυναίκα δεν φοβάται, η γυναίκα είναι τολμηρή. Βέβαια αυτό δεν είναι γενικό. Χρειαζόμεθα να το δουλέψουμε μέσα μας, χρειαζόμεθα να το σκεφτούμε, χρειαζόμεθα να προσευχηθούμε και να το αποφασίσουμε αν θα φοβηθούμε ή όχι. Η γυναίκα λοιπόν επιλέχθη από τη φύση της και από το Θεό να είναι η πρώτη Απόστολος και η πρώτη η οποία βοηθά. Δεν λέμε εξάλλου, κυρία Φλωρίδη, ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντρα βρίσκεται μια τολμηρή γυναίκα? Να, το λέμε αυτό. Είναι αλήθεια όμως. Τώρα, σήμερα στην εποχή μας, η γυναίκα πιστεύει περισσότερο από τον άντρα? Αρκετές γυναίκες, πρέπει καταρχάς να έχουμε δείγμα που να είναι όλοι πιστοί, και οι άντρες και οι γυναίκες, και μετά να δούμε αν πιστεύουν. Δηλαδή να έχουμε το δείγμα μας, η ομάδα την οποία θα μελετήσουμε, να είναι όλοι πιστοί από 100 άτομα τα οποία είναι πιστά, να δούμε ποιοι πιστεύουν περισσότερο. Φαίνεται, ναι, ότι η γυναίκα, επειδή είναι πιο ανθρωποκεντρική και είναι και πιο, κάνει περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα, προσέχει τα παιδιά, εργάζεται, προσεύχεται, μαγειρεύει. Ο άντρας κάνει ένα πράγμα και το κάνει βαθιστόχαστα και συγκεντρωμένα. Εμείς οι γυναίκες κάνουμε περισσότερα. Είμαστε multitask, έτσι δεν είναι? Πολυκεντρικές, πολυαισθητικές. Οπότε
Με αυτή την έννοια, ναι, η γυναίκα μπορεί να προσεύχεται περισσότερο. Όταν έκανα πτυχίο κοινωνικής θεολογίας στην Αθήνα, ο καθηγητής μας, ο κ. Παπαπέτρου, μας έβαζε μια ερώτηση στην απολογητική και αν δεν την απαντούσαμε, δεν μπορούσαμε να πάρουμε πτυχίο. Και η ερώτηση ήταν πώς η γυναίκα, όταν κάνει γεμιστά, προσεύχεται και θεολογεί. Η απάντηση είναι, βέβαια, εάν πιστεύει ότι πρέπει να το κάνει, δεν γκρινιάζει, το κάνει για το καλό της οικογένειάς της. Και μπορεί να λέει και «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, με βοήθησε την κοινωνία και την οικογένειά μου». Δηλαδή αυτή η πολυαιστιακή εργασία της γυναίκας να συγκεντρώνεται και στο μαγείρεμα, να συγκεντρώνεται και στη διδασκαλία, να συγκεντρώνεται και ως παρουσιάστρια, αλλά να μπορεί να πει «Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, βοήθησέ με». Οπότε οι γυναίκες είμεθα ευνοούμενες, εάν πιστεύουμε στο Θεό, είμεθα βέβαια ευνοούμενες εάν έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας. Και δεν κάνουμε καυγά, οι μυροφόρες δεν έκαναν καυγά, δεν διασπάστηκαν, ενώ οι Απόστολοι διασπάστηκαν λίγο πιο μετά και έχουμε καταγραφές και μαρτυρίες από διαφωνίες τους. Την παλαιότερη εποχή, επειδή ήταν πατριαρχία, οι γυναίκες ήταν πιο ενωμένες, δεν είχαν ελευθερία. Σήμερα, επειδή έχουμε ελευθερία, χωριζόμεθα σε ομάδες. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό αδυνατίζει τη γυναίκα. Αδυνατίζει και την πίεση της γυναίκας. Ναι, εν τούτης όμως, εμείς οι γυναίκες φαινόμαστε πιο ανθρώπινες. Τι συμβάλλει σε αυτό? Είμαστε, όχι μόνο φαινόμεθα, πολύ καλά το είπατε, είμαστε πιο ανθρώπινες, διότι έχουμε φτιαχτεί έτσι που να γεννάμε τα παιδιά και να μπορούμε περισσότερο να τα πλησιάσουμε. Με περισσότερη η μητρότητα μας κάνει πιο ανθρώπινες, όπως το είπατε. Μας κάνει πιο πρακτικές. Ναι, και λένε ότι λειτουργούμε περισσότερο και με το συναίσθημα εμείς οι γυναίκες. Και αυτό το θεωρούν αρνητικό οι άντρες, γι' αυτό και δεν μας εμπιστεύονται και δεν μας λένε δήθεν μυστικά. Εγώ ξέρω πολλά μυστικά, δεν τα έχω πει ποτέ σε κανένα. Το συναίσθημα, συναίσθημα προς συναίσθημα, δηλαδή συναίσθημα μητρικό σε συναίσθημα παιδικό, κάνει τα παιδιά χαρούμενα. Το συναίσθημα των μυροφόρων που αγάπησαν τον Χριστό και τον εκτίμησαν ως δάσκαλό τους, τις έκανε να είναι οι πρώτες Απόστολοι. Το συναίσθημα είναι πολύ καλό πράγμα. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες που είχαμε αυτά τα μέτρα για τον κορονοϊό, πολλές γυναίκες βάζαν με ευγένεια πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχω παρατηρήσει. Οι άντρες ήταν πιο απότομοι. Ήταν πιο μαύρο ή άσπρο. Αυτό ή εκείνο. Έκανα εγώ μια-δυο παρουσιάσεις, αναρτήσεις, που διερωτούμουν αν όλα είναι αληθινά, αυτά που ακούμε. Και δύο-τρεις άντρες μου είπαν, αμέσως κατέβασε αυτή την ανάρτηση. Γυναίκες όμως μου είπαν, το κοίταξες καλά, να το δούμε περισσότερο. Να δούμε αν είναι αλήθεια, να δούμε αν πρέπει να το αφήσουμε αναρτημένο. Η γυναίκα πρέπει να είναι πιο συνετή και να φαίνεται. Να φαίνεται ότι οικοδομεί την κοινωνία, οικοδομεί την εκκλησία και οικοδομεί μια κατάσταση η οποία δίνει ελπίδα. Και οι άντρες έχουν ελπίδα. Οι γυναίκες όμως, νομίζω, έχουμε περισσότερη ελπίδα. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δημοσένους. Η εκκλησία ντούτης είναι ανδροκρατούμενη. Δεν γίνονται ιερείς γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Δεν γίνονται ιερείς, όχι για κανένα δογματικό λόγο, αλλά επειδή η γυναίκα και ο άνδρας, το αρσενικό και το θηλυκό, έχει μεταξύ αυτών των δύο φύλων υπάρχει μια μεγάλη έλξη για να δημιουργούνται τα παιδιά, για να υπάρχει διαιώνιση του είδους. Είναι καλύτερο η γυναίκα να είναι εκτός του ιερού, διότι στο ιερό γίνεται προσευχή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιοδήποτε φλερτ ή οποιαδήποτε σκέψη για κάτι άλλο εκτός από την προσευχή. Γι' αυτό οι γυναίκες είναι εκτός. Δεν είναι γιατί οι γυναίκες είναι μολυσμένες ή είμαστε αμαρτωλές. Απλά πρέπει την ώρα της προσευχής να υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση στην προσευχή. Γι' αυτό εξάλλου και οι γυναίκες πρέπει να είμαστε σεμνές. Τώρα αρχίζει το καλοκαίρι. Στην εκκλησία πάμε με σεμνό ένδυμα. Γιατί είναι μάθημα να μην είμαστε με σεμνότητα? Διότι θα προκαλέσουμε και κάποιοι θα σκεφτούν κάτι άλλο. Στην εκκλησία λοιπόν είναι μόνο προσευχή. Δεν είναι χώρος για κάτι άλλο. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα και η σημερινή μας συζήτηση, κυρία Δημοσένους. Πάντα μαθαίνουμε από εσάς πράγματα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Καλό απόγευμα. Και να μην ξεχνάμε ότι πάντα ισχύει το πίστευε και ερεύνα. Mm-hmm. Και όχι το πίστευε και μη ερεύνα. Το πίστευε και ερεύνα. Και όσοι θέλουν να ερευνήσουν μπορούν να μας στείλουν μηνύματα. Υπάρχουν καθηγητές θεολογίας, υπάρχουν θεολογικές σχολές στην Κύπρο, υπάρχουν ερευνητές όπως εγώ. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να βρει την αλήθεια. Είναι καλύτερο
παρά μόνος του κάποιος να ψάχνει στο διαδίκτυο να ρωτά. Ναι. Χαιρετισμούς στη Λεμεσό μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.